Κάμε οτιδήποτε άλλο. Όπως τη νύχτα που πήγαμε στην εκκλησία, η ώρα και το πρωί. Τώρα. Α, ναι. Είμαστε, ήταν μια, για μένα τουλάχιστον, ήταν μια μέρα που ήμουν σπίτι που το πρωί και έκανα προετοιμασίες για ο γάμο. Και ήρθε η Έλια το απόγευμα σπίτι, ήρθε να ξεκουραστεί, εγώ στη νύχτα νόμιζα ότι βάλετε με μέσα ένα κλουβί. Ήταν η ώρα 1.30 και το πρωί, λέω ότι πάμε περίπατο, μα μου λέει πού να πάμε. Ήταν μόλις έκαναμε τα μπάνια. Έβαλα τη ρόπα μου, ήμουν έτσι ρεύρα στο μπάνιο. Πάμε περίπατο, λες, πού να πάμε, πάμε την εκκλησία, λες, πού να παντρευτούμε, δεν την είδα. Την είδαμε ακόμα. Η ώρα και το πρωί, ένιωθα ότι κρατάμε κάτι, δεν μπορώ πολύ ώρα μες στο σπίτι, δεν μπορώ να κάθομαι πάνω σε έναν καναπέ. Λοιπόν, και πέ τώρα ήταν που έκαμαμε. Πήγαμε στη... Πριν να πάμε, σταματήσαμε και στο περίπτωρο, πιάσαμε τα απαραίτητα. Σημείωσε ότι ήμουν με τις πιζάμες, με τη ρόπα και το πετσέτα πάνω στα μαλλιά. Γιατί λέω, εντάξει, θα πάμε περίπατο, παρκούμε να το αλλάξω, είναι μέσα στο αυτοκίνητο μου να μας είναι. Σταματούμε στο περίπτωρο, εσήκωσε το περίπτωρο, νουλα, μέσα σου τα πολύ λόγω. Φτάνουμε στην εκκλησία, η ώρα 2 το πρωί. Πάνω κάτω, εμείς πάνω κάτω. Μπήκαμε και πίσω μες τα χωράφια να πάμε να δούμε. Επειδή δεν ξέρω. Να δούμε την εκκλησία που λες στις πλευρές. Βγαίνουμε πίσω, ξανά στον δρόμο, κατεβαίνουμε με τις πιζάμες, φωτογραφίες. Με το τώρα μπας σε κεφαλή. Σε μια φάση βλέπω ένα προβολέα στη θέση του οδηγού, ας πούμε, μες στα μούτρα μου. Ένα φρουρό. Ήταν ο φρουρός. Και λέει, μας παιδιά, συγγνώμη, λαλί μου. Πάτε, έφτιαξε μια ώρα, πριν να μου πεις οτιδήποτε λόγι, σε ένα μήνα είναι ο γάμος μας δαμέ και ενίσταμε ποτέ να δούμε την εκκλησία. Στα πολλά πολλά λυπήθηκε μάτσα, είμαστε να σας ανοίξω. Ήρθετε όλοι νύχτα ρε παιδιά, να σας ανοίξω. Και ξέρεις, εγώ να ντρέπουμε διότι μου με το τσορόμπα στην κεφαλή και να κάνω μια θέμα. Μα είσαι ηθοποιό. Σε ηθοποιό. Α, με θέλω να ανοίξω για με καταπκή. Αλλά ήταν ωραίο.